Ο κύριος Λιβανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Επεισοδιακή ημέρα από ό,τι καταλάβαμε, αλλά θέλουμε να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή, γιατί έχουμε παρακολουθήσει και το βίντεο και τα ηχητικά και από τις δικές σας παρεμβάσεις, κύριε Λιβανέ. Πώς ξεκίνησαν όλα για αρχή? Καταρχήν να πούμε ότι εμείς ήμασταν οικοδεσπότες σε αντίστοιχη τέτοια διαδικασία της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ πριν από ένα μήνα. Και βεβαίως μίλησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μίλησε ο κύριος Στασούλας εκ μέρους της κυβερνήσεως και της Βουλής και εγώ ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και δεν προκαλέσαμε την Τουρκία. Σήμερα, αντιθέτως, που έχουμε μια υποεπιτροπή του ΝΑΤΟ εδώ, η ομιλία του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Ακάρο, όπως είπατε, ενώ ήταν σε όλα τα επίπεδα πριν μιλήσει για την Ελλάδα μια ομιλία περί διεθνούς δικαίου και καλών συνοριακών σχέσεων, όταν τοποθετήθηκε για την Ελλάδα άρχισε αυτήν την γνωστή επίθεση, η οποία ουσιαστικά έλεγε ότι οι Έλληνες πολιτικοί διακόψαν το διάλογο, εμείς θέλουμε το διάλογο και θέλουμε να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας. Έκανα αναφορά και στα νησιά μας, κύριε Λιβανέ. Κατηγορώντας βεβαίως εμάς, αφενός για επιθετικότητα, αφετέρου για μη σύνομη με το, με το διεθνές δίκαιο δράση. Όλα αυτά τα κάνει η Ελλάδα, προκαλεί και είναι και επιθετική. Όλα αυτά τα κάνει η Ελλάδα, μάλιστα. Ακριβώς. Και σε αυτό, εκ της θέσεώς μου, του απάντησα στο πλαίσιο αυτό το οποίο έθεσε, ότι δεν είναι δυνατόν να πατάνε σε δύο βάρκες, από τη μια μεριά να μιλάνε για καλές γειτονικές σχέσεις, για διεθνές δίκαιο και για ειρήνη στην περιοχή μας, όταν αυτή είναι μια χώρα που εδώ και δεκαετίες ασκούν το casus belli εναντίον μας, πράγμα πρωτοφανές για μια φίλη χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ, υποτίθεται φίλη χώρα προς μια άλλη, ότι αυτοί έχουν την γαλάζια πατρίδα ως δόγμα, το οποίο είναι ένα επιθετικό δόγμα, ότι αυτοί κάνουν συνέχεια υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, ότι αυτοί έχουν καταλάβει με εισβολή και συνεχίζουν να καταλαμβάνουν το βόρειο μέρος της Κύπρου, όταν έρχονται και λένε ότι καταλογίζουν στη Ρωσία ρεβιζιονισμό και αλλαγή συνόρων με την Ουκρανία. Άρα αυτά ήταν ουσιαστικά, εμείς βάλαμε όλα τα θέματα στα οποία η Τουρκία τοποθετείται με επιθετικότητα απέναντί μας. Ξαναπήρε το λόγο ο κύριος Ακάρ, κύριε Λιβανέ? Ξαναπήρε στη συνέχεια το λόγο και απάντησε σε όλα αυτά. Και ήταν πλέον εκνευρισμένος. Τοποθετήθηκε έτσι επιθετικά για το θέμα της Κύπρου. Το γύρισε από τα αγγλικά που ήταν η αρχική του ομιλία στο κείμενό του στα τουρκικά. Α, απάντησε στα τουρκικά. Και υπήρξε. Ναι, υπήρχε μια έτσι ένταση. Τοποθετήθηκε και ο συνάδελφος βουλευτής για το θέμα της αποστρατικοποίησης, το οποίο εγώ έφυξα έτσι περιληπτικά, εκείνος το ανέπτυξε λίγο. Και ακούστηκε μέσα στην Τουρκία, μέσα στο ΝΑΤΟ, η φωνή της Ελλάδας, τα δίκαια της Ελλάδας. Πόση ώρα κράτησε αυτό, κύριε Λιβανέ? Τώρα να σας πω την αλήθεια, πρέπει να ήταν μια μισή ώρα. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία. Η κόντρα πληροφορούμαστε ότι κράτησε 10-12 λεπτά πάντως. Θέλω να πω, είχε διάρκεια όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Πρέπει να ήταν και γύρω στα 10-15 λεπτά όλο μαζί το κομμάτι που αφορούσε στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι βουλευτές σας είπανε? Οι υπόλοιποι βουλευτές και απ' τα άλλα κρατή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει επηρεάσει πολύ, επειδή έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοιες συναντήσεις σε διαφορετικές πόλεις και το κλίμα στο ΝΑΤΟ αυτή την εποχή για την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι τη θεωρούν μια σημαντική χώρα για τη συμμαχία, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και για τον πληθυσμό της και για τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και για τα σύνορά της, τη γεωγραφική της θέση, νομίζω ότι δύο πράγματα έχουν βαρύνει βάρος. Το ένα είναι η πολύ πετυχημένη εκστρατεία ενημέρωσης που κάνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας, και πλέον οι σύμμαχοί μας στην Αμερική, στον Καναδά, λέω αυτές τις δύο χώρες, γιατί είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, έχουν αντιληφθεί πολύ καλά και ιδιαίτερα με τους χάρτες που απεικονίζεται αυτή η τουρκική επιθετικότητα και το κρεσέντο το οποίο υπάρχει εκεί από το 23 και μετά, οι διαφορετικές θέσεις δηλαδή, και έχουν καταλάβει
πρακτικά οι σύμμαχοί μας σιγά σιγά καταλαβαίνουν από την ενημέρωση την αντελεχή που τους κάνουμε και σε χαμηλότερο επίπεδο και εγώ και άλλοι βουλευτές, ότι εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα με την επιθετικότητα της Τουρκίας και δεν είναι απλά μια διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας-Τουρκίας-Ελλάδας έτσι όπως την είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Δηλαδή σας είπαν και το δέστερο είναι η Φιλανδία και η Σουηδία λογικά. Είναι η Φιλανδία και η Σουηδία. Το δεύτερο είναι η Φιλανδία και η Σουηδία που εκεί είναι εκτεθειμένη και βλέπετε ότι ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας προσπαθεί του ΝΑΤΟ να βρει μια μέση λύση. Ναι. Και σε αυτό το θέμα πάλι. Μόνο στη μέση μπορεί να λύσει. Ο συγκεκριμένος μόνο στη μέση λύση μπορεί να μείνει. Κύριε Λιβανέ, πήγατε, φανταζόμαστε όλοι οι βουλευτές, οι Έλληνες βουλευτές, πήγατε και κάπως προετοιμασμένοι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μπορεί να πει αυτά τα απίστευτα που λέει η Τουρκία όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι? Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι εμείς δουλεύουμε πολύ στενά και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Διπλωματικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και ήμασταν όντως προετοιμασμένοι. Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς, είναι όλοι οι βουλευτές μας που βγαίνουν πλέον στο εξωτερικό, έχουν τα επιχειρήματα, έχουν τους χάρτες αυτούς που είναι πολύ σημαντικοί. Κυρίως όμως, κύριε Αναστασοπούλου, αυτό που έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες είναι το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δηλαδή, στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε δίκαιο. Και αυτό το δίκαιο μας δίνει τη δυνατότητα με αυτοπεποίθηση να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας, είτε αυτό είναι στα ευρωπαϊκά φόρα, είτε είναι μέσα στην Τουρκία. Φυσικά. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι ο ίδιος, για να φτάσουμε και στο τέλος αυτής της φραστικής τέλος πάντων κόντρας, ο ίδιος αποχώρησε εκνευρισμένος λέγοντας «Πολλοί Έλληνες μίλησαν, δεν θέλω να ακούσω άλλο, έχω υποχρεώσεις» και έφυγε. Το επιβεβαιώνεται αυτό? Ναι. Σε αυτές τις διαδικασίες οι υπουργοί παίρνουν κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Ομολογουμένως το ζήτησα αυτό και ως επικεφαλής και εγώ, να ακουστούν όλες οι απόψεις των βουλευτών. Μάλιστα χαρακτηριστικά τους είπα ότι είσαστε μια δημοκρατική χώρα κι εσείς, το είπα κάπως έτσι, άρα θα πρέπει να ακούτε τους βουλευτές που είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των λαών τους. Mm-hmm. Εκείνος αντέτεινε ότι και ο διευθύνων της συζήτησης που είναι ο Τούρκος ομολογός μου, δηλαδή ο επικεφαλής των Τούρκων βουλευτών στο ΝΑΤΟ, αντέτεινε ότι είχε περιορισμένο χρόνο και ότι το πρόγραμμά του δεν του επέτρεπε να μιλήσει πέραν μου και του κύριου Βολουδάκη, να μιλήσουν και άλλοι δύο βουλευτές. Την παρόλα του την είπε, κύριε Λιβανέ. Την παρόλα του την είπε, θα παίξει στην Τουρκία και τελείωσε το θέμα, έτσι. Αυτό ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια ένταση και αυτή η ένταση τροφοδοτείται συνέχεια από στελέχη της κυβέρνησης και άλλα καθηγητές και άλλους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε περί εξωτερικής πολιτικής και Αιγαίου. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς ανεβάζοντας έτσι όπως ανεβάζουν την κριτική και την τοποθέτηση και την επιθετικότητα, αναρωτιόμαστε όλοι πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και πρέπει οι θέσεις μας να είναι σαφείς, να είναι κοφτές, να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να καταδικάζεται αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας όπως καταδικάζεται μέχρι σήμερα, mm-hmm, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Αμερικανική Γερουσία και ούτω καθεξής. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε αυτήν τον ολισθηρό επιθετικό δρόμο που επιλέγει η Τουρκία και να σταθούμε στο έψιλον των περιστάσεων. Και γι' αυτό δόθηκαν και απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν σήμερα από την πλευρά της Ελλάδας. Προφανώς, φυσικά, όλα αυτά που σε εμάς φαίνονται αυτονόητα και απολύτως σωστά, στην Τουρκία προφανώς όλα είναι κάπως διαφορετικά. Επόμενο επεισόδιο πότε έχετε ξανά, κύριε Λιβανέ, να ξέρουμε? Ελπίζουμε όχι. Ακούστε λίγο, επειδή κάνω τώρα τη δουλειά τη δικιά σας, κάνω το ρεπορτάζ εδώ. Ήθελα να πω ότι και οι δύο καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Τζάκρη, είχαν τη δυνατότητα και απάντησαν στο επόμενο επεισόδιο, που λέτε και εσείς χαριτολογώντας, το οποίο ήταν με τον Ντον Μέζ, που είναι ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας. Φίλος μας, πολύ φίλος μας. Είναι ο υπουργός που προαναγγείλει τις γεωτρήσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα, θυμίζουμε στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτός. Ναι. Ο οποίος έκανε πάλι την τοποθέτησή του, είχε και αυτός την θέση του για το πώς δημιουργεί πρόβλημα η Ελλάδα διεκδικώντας υφαλοκρηπίδα για τα νησιά μας και τα μικρά νησιά και έθεσε τα επιχειρήματα. Εκεί πήρε την απάντησή του από τον συνάδελφο τον Ανδρέα Λοβέρδο, ναι, η οποία νομίζω ότι ήταν η σωστή και αποστομωτική. Δεν τη δέχτηκε εκείνος βέβαια, αλλά
ξέρετε, σε αυτό. Άρα το διάλογο, είχαμε αντίστοιχο καλούμε... επεισόδιο εκτός από τον Ακάρ και με τον Ντον Μέζι, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς του Τούρκου Προέδρου. Αυτό είναι. Ο Σοϊλού είναι αυτοί που προκαλούν. Θα μιλήσει ο κ. Λαβρέδος σε λίγο εδώ στον Sky, στον Πέτρο Κυρκυλή, λίγο πιο μετά. Οπότε θα μας τα πει και ο κ. Λαβρέδος. Ήταν λίγο πιο χαμηλή η τόνη, γιατί είναι και θέμα προσωπικότητας. Εγώ δεν τον ήξερα τον Ντον Μέζι, τον γνώρισα εδώ, είναι πιο ήπιος. Οπότε ήταν πιο ήπιο, αλλά ήταν εξίσου σημαντικό το θέμα που το βάζουν και πώς απαντάμε εμείς. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τζάκρη, η οποία τοποθετήθηκε γενικώς. Να είστε καλά, κύριε Λιβανέ. Να είστε και εσείς. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ο κύριος Πύλος Λιβανός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.